υπάρχουν ορισμένα πράγματα, όπως έλεγε ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, που χωρίς να μπορείς να τα αποδείξεις, είσαι υποχρεωμένος να τα αποδεχτείς. Ένα τέτοιο πράγμα είναι το αγαθό της υγείας. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το αγαθό αυτό, αν και δεν μπορεί να αποδείξει την αξία του. Εκείνο που είναι συζητήσιμο αναφορικά προς την υγεία είναι ο τρόπος μέσω του οποίου μπορεί κανένας να την κατακτήσει, να τη διατηρήσει. Η αγωγή μέσω της οποίας μπορεί κανείς να διασφαλίσει την υγεία του ή να την ανακτήσει αν την έχει χάσει, είναι το αντικείμενο της ιατρικής, μιας παμπάλαιας επιστήμης, η οποία στους αιώνες που μεσολάβησαν έχει σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη. Ειδικά στον αιώνα μας, συνηθίζουμε να μιλάμε για ιατρικά θαύματα. Το θέμα είναι κατά πόσον σήμερα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την υγεία που μπορεί να μας προσφέρει η ιατρική. Το ζήτημα πρόκειται να συζητήσω με τον καθηγητή της Δημόσιας Σχολής Υγείας, τον κύριο Ιωάννη Κυριόπουλο. Κύριε Κυριόπουλε, νομίζω το 1977 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε μία διακήρυξη «Υγεία για όλους το 2000». Αυτό σημαίνει ότι προέβλεπε 13 χρόνια πριν, ο 23 πόσα είναι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ότι το 2000 όλοι μας θα είμαστε υγιείς, μια και συμπληρώσαμε το 2000. Μπαίνουμε στο 2000. Αναφέρεστε ασφαλώς στη διακήρυξη της Αλμάτα, όπως έχει καταγραφεί στην υγειονομική ιστορία και στη βιβλιογραφία. Πρόκειται για τη διατύπωση μιας παγκόσμιας στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία, η οποία εκφράζει τη βούληση των λαών, των εθνών, να κατακτήσουν μέχρι το 2000 συνθήκες υγείας, υψηλό επίπεδο υγείας. Και πίσω από αυτή τη στρατηγική ασφαλώς βρίσκονται τεχνικές, πολιτικές και προγράμματα τα οποία διασφαλίζουν αυτό το στόχο. Θα έλεγε κανείς ότι στην διατύπωση αυτή τη στρατηγική υποκρύπτονται δύο-τρεις σημαντικές πλευρές εμπειρίες των εθνών και των επιστημόνων γύρω από την υγεία. Η πρώτη αφορά την σχετική αναποτελεσματικότητα της δυτικής επιστημονικής ιατρικής σε σχέση πάντα με το υψηλότερο κόστος. Και το δεύτερο πράγμα που υποκρύπτεται είναι μια διεπιστημονική και διατομιακή προσέγγιση του θέματος της υγείας, δηλαδή την ενσωμάτωση στοιχείων των επιστημών πέρα από την ιατρική, ώστε να κατακτηθεί αυτό το επίπεδο μέχρι το 2000. Ναι, δηλαδή θα σας πω κάτι πολύ απλό. Όλα τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, είτε αυτά είναι δημόσια είτε ιδιωτικά, έχουν εντάξει μέσα στα δελτία ειδήσεών τους καθημερινώς ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ιατρική, μια κατάκτηση. Δηλαδή μου δημιουργείται η εντύπωση ότι με τόσες πολλές κατακτήσεις από τον χώρο της ιατρικής θα πρέπει σήμερα να είμαστε πιο υγιείς από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Δηλαδή μπορούμε να μένουμε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη της ιατρικής τώρα που μπαίνουμε στη νέα χιλιετία. Η ιατρική έχει κάνει πράγματι θαύματα, γιατί μπορεί και ενσωματώνει, απορροφά και κατακτήσει των άλλων επιστημών, παλιότερα της φυσικής χημίας και της χημίας, σήμερα των νέων τεχνολογιών, αλλά είναι διαφορετικό πράγμα η ιατρική από την υγεία. Η υγεία είναι αρκετά ευρύτερο και η παγκόσμια στρατηγική του Οργανισμού Υγείας αυτό ακριβώς υπενήσεται, ότι πρέπει να ενσωματώσουμε στην υγειονομική πολιτική πλην των ιατρικών στοιχείων και άλλα στοιχεία. Αυτό βέβαια μας πάει και λίγο πίσω στον προηγούμενο αιώνα, όπου δύο μεγάλα κινήματα στη Γερμανία και στην Αγγλία είχαν διατυπώσει την άποψη ότι τα συστήματα ίδρυσης και αποχέτευσης είναι πιο αποτελεσματικά στην υγεία, στο επίπεδο υγείας, στη βελτίωση του επίπεδου υγείας, από ό,τι ιατρική. Αυτό δεν είναι εντελώς λάθος, έστω και αν φαίνεται παράδοξο. Ναι. Θα έρθουμε σε αυτούς τους άλλους παράγοντες.